Τι μπορεί να σου συμβεί, ε. Τι μπορεί. Σίγουρα, όλοι μας έχουμε διανύσει αρκετό δρόμο ρε, με το αυτοκίνητο, ρε παιδί μου. Δεν οδηγάμε, δεν πάμε στο αυτοκίνητο και πάμε ταξίδια μακρινά κτλ. Και, και σίγουρα έχουμε, έχει έρθει η στιγμή, κάποια στιγμή θέλουμε την ανάγκη μας, πώς να το πω. Ναι, την έχουμε. Ναι. Θέλουμε, ναι. Τι γίνεται αν δεν υπάρχει κάποιο κοντινό, πώς το λένε, rest area, να το πω έτσι. Rest area. Rest area. Στη φύση. Ναι, στη φύση. Στη φύση. Μπορούμε να σταματήσουμε λίγο κάπου, αρκεί να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει κανένα κόσμο τριγύρω. Κοιτάμε εκεί, κοιτάμε. Μια γυναίκα δεν ήταν καθόλου τυχερή. Γιατί καθώ έκανε την ανάγκη τη επειδή δεν υπήρχε rest area. Oh my god. Νομίζω ότι δεν φαίνεται από κάπου. Μπήκε εκεί, πάνε, κατέβασε και. Πέρασε το αμάξι τη Google, το οποίο ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και το. και τροφοδοτεί το Google Street Views και το Google Maps. Μα Μιχάλη μου αυτό βρήκα να βάλω. Έτυχε. Μα δηλαδή ντροπή. Ρε παιδιά, τα έκανε η κυρία. Και πέρασε το Google το λεωφορείο. Και είναι στο χάρτη αυτή να τα κάνει. Ωραιότατα. Η συγκεκριμένη κυρία. Δεν ήξερε το Google. Πού να ξέρει, τραβάει μία αυτό. Η συγκεκριμένη κυρία θα φαίνεται λοιπόν να κάνει την ανάγκη τη όταν κάποιο μπει στη συγκεκριμένη διεύθυνση μέχρι που να το δουν και να το διορθώσουν οι υπεύθυνοι. Σιγά μην το δούνε. Χάρτε του κόλλου. Εγώ καιρός. Για πάμε στα σοβαρά. Επικεντρώστε την προσοχή σας στα αισθηματικά θέματα και δώστε άμεσα λύσεις. 8. Άμεσα πρέπει να είναι λύσεις, ε. Πρέπει να το σκεφτούμε, Μαρία. Δεν προλαβαίνουμε αυτό το καλοκαίρι. Ο Χριστός και η Παναγία. Έχει ναυτία το παλικάρι. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, να σου το πω γρήγορα. Μάλλον τον Οκτώβριο. Τον Οκτώβριο. Δεν μπορώ να συνοδεύετε με αυτό. Για μισό λεπτό. Μήπως τον Ιανουάριο. Χειρότερα. Βομβαρδισμό από ερωτικά αξεσουάρ δέχτηκε η ιδιοκτήτρια ενός καταστήματος. Όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν Αυστραλό κλέφτη που επιχειρούσε να διαρρήξει το μαγαζί της. Ρε παιδί μου, αυτή ήταν μέσα, είχε κλείσει τα ρολά και τα λοιπά και έκανε ταμείο. Και ξαφνικά γκουρτσου, 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 γκουρτσου. Ο επίδοξος κλέφτης έθεσε άθελά του σε λειτουργία του συναγερμού του καταστήματος, μπαίνοντας σε αυτό από τη στέγη του. Αχ, ήταν και χαζός. Εντάξει. Νήσυχη ιδιοκτήτρια η Φιώνα Κόλντρικ πήγε να δει τι σημαίνει και βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τον έναν άνθρωπο αστεία ντυμένο, όπως τον χαρακτήρισε. Ο αδράστης φορούσε περούκα, φόρεμα και ψηλές μπότες. Αχά, είχε και την αμφίεση. Ήτανε τρελή και είχε κατέβει από την οροφή. Αφού πιάστηκε στα πράσα, ο ιδιόρυθμος διαρρήκτης προσπάθησε να το σκάσει βομβαρδίζοντας την Κόλντρικ με δονητές, εσώρουχα, μαστίγια, φουσκωτές, κούκλες. Παπαπαπα, τις φεύγαν, δεν ξέρω όλα, όλα, μπαταρίες. Δεν κατάφερε να φύγει όμως από τη στέγη γιατί τον πρόλαβε η αστυνομία. Ένα τραγικό περιστατικό. Τραγικό. Σημειώθηκε στην Κίνα που άφησε πίσω 6 τραυματίες. Όλα ξεκίνησαν με όταν το κινητό μιας γυναίκας έπεσε σε βόθρο που καταλήγουν τα λίμματα της περιοχής. Άχου τι έπαθε. Χάλια. Το πρώτο θύμα, ο σύζυγος της γυναίκας, προσπάθησε να μπει στο βόθρο προκειμένου να πιάσει συσκευή. Ωστόσο, έμεινε μέσα στο βόθρο. Οι προσπάθειες να τον σώσουν οδήγησαν σε ακόμα μεγαλύτερη τραγωδία, που λέει ο λόγος. Η μητέρα του θύματος επιχείρησε να μπει στο βόθρο, αλλά γλίστησε και έπεσε κι αυτή. Καλά, μπήκαν όλοι στο βόθρο. Γιατί δεν έλεγαν αυτό. Το ίδιο έκανε και, και η σύζυγος του άντρα. Ο πεθερός της γυναίκας και δύο γείτονες έσπισαν να βοηθήσουν, αλλά γλιστήσανε και πέσανε. Οικογενειακώς πέσανε μέσα. Μέχρι που ήρθαν δύο γειτονόπουλα. Να, καλή ώρα. Και δέσανε τον έναν Κινέζο. Ήταν ο ένας γείτονας απ' έξω, ο απ' έξω γείτονας, και ο άλλος μέσα. Τον δέσανε και τον κατεβάζανε με το σκήνι. Όπως βλέπουμε στα έργα. Και του λέει ο άλλος. Που θα πει πρόσεχε. Βρωμάει, έλεγε. Δεν μπορώ. CSDC, Τσοσέν. Αυτό το γιάστο είναι Λάσκα κι άλλο το σκηνή. Δεν κατέβασε τον λασκάρισε κι άλλο το σκηνή. Κατέβηκε και έψαχνε. Έβαλε το χέρι του μέσα στα βοθρολίματα. Μέσα στα βοθρολίματα. Έχω ανακατευτεί ήδη. Τι να κάνουμε. Και έψαχνε να το βρει ο άλλο από κάτω. Σαο Τσιγιάνγκο, τσαο γιά, you see. Ψάξε καλά, του λέει εκεί δεξιά. Δεν το βρίσκω, του λέει. Είναι σκατά. Κάποια στιγμή το βρήκε. Το βρήκε. Ναν τσαο χουίτσι, είναι μίτσι μάι. Θες να σε ανεβάσω. Άρη, ο Νιχάου. Νιχάου, θέλει, ευχαριστώ. Παιδιά, άμα το προσέξετε, είναι αυτό που λέει ανέβα στο τραπέζι μου, κούκλα μου γλυκιά. Άκου. Οι Έλληνες, λέει, έχουν αισθητική δυσλειτουργία και αυτό παρουσιάζει μία άνοδο το τελευταίο χρόνο και καταφεύγουν στη βοήθεια των χαπιών. Έλα. Κάνουν συνδυασμούς και παίρνουν χάπια για να δουν αν μπορούν να το καταπολεμήσουν. Ναι.
Παιδιά, σας λυπάμαι τώρα, έχετε πρόβλημα. Εμείς. Δεν το είχαμε καταλάβει. Πάλι θα αρχίσουμε τώρα, μην. Αφού το λέει η έρευνα. Να σου πω κάτι, να σου πω. Αλλού τα. Έτσι. Παιδιά, κανένας δεν το λέει όμως, δεν το παραδέχεται. Μα δεν είναι θέμα αυτό. Να παραδεχτεί ο Γιώργος κάτι που δεν έχει. Και να σας βοηθήσουμε, βρε παιδιά. Άμα μου πεις εσύ, Μαρία, έχω πρόβλημα. Τι θα κάνεις εσύ. Θα αρχίσεις να κερνάς, γεια μας, μπρε. Αλλά δεν έχω πρόβλημα, θα μου βάλεις πρόβλημα στο μυαλό. Κάτσε, γιατί εγώ λειτουργώ με το μυαλό, μην μου κάνεις πρόβλημα. Για πες λίγο, Μαρία, ναι, έχω πρόβλημα, θέλω τη βοήθεια. Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχει πρόβλημα το παιδί. Για σε παρακαλώ. Αλλά δεν τρελαθούμε δηλαδή. Θα βάλω τραγούδι και όπερε δι δείξε. Τι θα πει. Βάλε επιτυχία, όπερε δι δείξε. Βάλε επιτυχία. Τι θα πει, όπερε δι δείξε. Όχι, φίξε ρε, όχι φίξε. Δεν είπαμε να βήξουμε, να πηδήξουμε είπαμε. Ωραία, θέλετε να βάλω τραγούδι. Επιτυχία. Μπορώ να το κάνω αυτό. Ναι. Επιτυχία. Πώς είμαι σίγουρος ότι αφού έπαιξα προηγουμένως επιτυχία θα ξαναπαίξω πάλι. Το κουμπί της επιτυχίας πάτα. Α, the hits, οκ. Okay. Μην τον παρακαλάς, ναι, και σε στιγμές που τσακώνεις θα απειλείς πως θα φαρμακωθείς. Και σου λέω εγώ. Θα αυτοκτονήσω. Ναι. Όχι, μην το κάνετε αυτό. Μάλιστα. Και τέλος, μην χάσετε τον εαυτό σας. Έτσι σκεφτείς και μου πεις, Μιχάλη. Έτσι σκεφτείς και μου πεις, Μιχάλη, θα αυτοκτονήσω. Πώς θα μου το πεις, για πες μου να δω. Μιχάλη, θα αυτοκτονήσω αν με αφήσεις. Δεν θα βγαίνεις. Θα πέφτουν τα χειροκροτήματα. Να σας πω ότι είναι σπρέι, άντε να βοηθήσω. Λοιπόν, αλλό, μάλιστα. Ναι. Ποιος είναι εκεί. Καλημέρα, ποια είστε εσύ. Ειρήνη είμαι. Ναι, εντάξει, Ειρήνη, λοιπόν, το έχετε βρει. Ειρήνη. Δεν ξέρω. Για πείτε μου, Ειρήνη. Μήπως είναι το μυστεράκι, το μούλτι, το μικρό. Όχι, καριολάκι δεν είναι. Συγγνώμη. Γεια σου, Μιχάλη. Γεια. Γεια μα, μπρε. Είμαι εγώ επικριτική. Και ανασφαλής. Ανασφαλής είμαι, επικριτική είμαι. Ποτέ. Τώρα τι, εκεί θα κολλήσουμε. Δεν είσαι... έχετε κοπλιμέντα και θετικές χειρονομίες αυτή η γυναίκα. Εγώ που πόσες χειρονομίες προσπαθώ να σου κάνω από το πρωί και δεν κάθεσαι. Τι να κάνω. Είσαι ανασφαλής. Η απόγνωση έχει ποτίσει σε απόγνωση. Είμαι και σε απόγνωση. Δεν απολαμβάνει την εργένικη ζωή. Καθόλου. Γιατί είσαι μόνη που είσαι, αλλά δεν το απολαμβάνει. Δεν το απολαμβάνει. Πού να την απολαμβάνει, Μιχάλη. Πού να την απολαμβάνει. Ακριβώς. Σε μένα μιλάτε όλοι, βλέπω. Σε σένα. Γιατί είναι το θέμα που είναι δικό σου. 20 ετών Ελληνίδα που ξόδεψε το φοιτητικό της δάνειο για να βάλει στήθος. Η ελληνική καταγωγή φοιτήτρια στη Βρετανία είπε στην εφημερίδα κτλ. Ότι ήταν απογοητευμένη από το σώμα τη και έτσι αποφάσισε να ξοδέψει το φοιτητικό δάνειο ύψους 10.000 λιρών. Είναι γύρω στα 10.000 λιρών. Είναι γύρω στα 13. 12-13.000 ευρώ. Τόσο πολύ για να βάλει, αποκλείεται. Εσύ που ξέρει πόσο πάει. Σποντίτσα! Παρακαλώ. Τι κι αν έχει μικρό. Οπα. Τι μικρό. Μικρό. Μυαλό. Όχι. Μικρό αυτοκίνητο. Σπίτι, αυτοκίνητο. Τι μπορεί να έχει ένας άντρας μικρό. Μικρό σπίτι. Δεν μπορώ να φανταστώ. Όχι, βρε. Το μικρό σπίτι στο λιβάδι μπορώ επίσης. Όχι, βρε παιδιά. Καλημέρα στη Λόρα. Μικρό. Τι μικρό, παιδιά, να έχει. Τι να έχει. Ένα μικρό σκυλάκι. Όχι, ρε παιδιά, από πι ξεκινάει. Από πι. Ναι. Μικρό παλάτι. Μικρό παντελόνι. Εκεί μέσα. Μικρό παπούτσι. Έχει σχέση το παπούτσι. Μικρό πόδι. Τι και αν έχει μικρό. Tips για να το αξιοποιήσετε στο έπακρον. Τι εννοείς. Βεβαίως. Δεν θέλω να έχεις ενοχές. Δεν πας στο διάλογο, λέω κι εγώ. Να σας πω. Γιατί έχω τα tips για να αξιοποιηθεί κι ας είναι μικρό. Να σου πω κάτι. Μην αρχίσουν τα selfie εδώ μέσα. Εντάξει, προς Θεού δηλαδή. Θα αρχίσω τα selfie. Δεν θα βγάλουμε selfie, μην κάνουμε τέτοιο πράγμα. Θα αρχίσω τα selfie. Τι και αν έχει μικρό από αυτό. Ποιος. Ονόματα, διευθύνσεις, τηλέφωνα, αφημί. Να ξέρουμε για ποιον μιλάμε εδώ μέσα. Έχουμε τους Τιτάνες εδώ μέσα. Τα θεριά. Σιγά θεριά. Σιγά θεριά. Για λέγε. Λοιπόν, αν υπάρχει τέτοιο θεματάκι, κορίτσια. Ναι, ναι. Θα σας πω κάποια tips για να αισθανθεί καλύτερα και αυτός και να αξιοποιηθεί. Ο κάποιος. Αυτό που έχει. Ναι, ναι. Προκαταρκτικά. Δώστε περισσότερο βάση στα προκαταρκτικά. Καταρχήν, βάλτε του λίγο τροφή. Να σου πω κάτι. Καλέ κάτι την τρομαγμένη. Ρε Μιχάλη, με κάνεις την τρομαγμένη και ξέρει το πρόβλημά. Όχι, δεν πειράζει. Θα πει, όπα. Δεν ακουμπλάρει. Θα πει, κοίταξε να δεις, έχω πέσει σε κάποια η οποία έχει συνηθίσει ακόμα μικρότερα. Άρα εγώ είμαι καλά. Α, πώς το σκέφτεται. Τι πιο χειρότερα. Κάνε την τρομαγμένη. Εντάξει, θα σκέφτεται έτσι ο Μιχάλης τώρα. Κάνει ότι σκιάχτηκες. Κρίμα για τον. Κάνει ότι θες να φύγεις γιατί δεν μπορείς.
Αν είχατε εσείς αυτό το πρόβλημα, θα γελάγατε. Δεν υπάρχει αυτό. Η συζήτηση δεν έχει περάσει ποτέ από το μυαλό σας. Τι δουλειά θέλει να περάσει το μυαλό μου, τι θέλει τώρα. Αυτά λύνονται όλα με ένα selfie, το καταλαβαίνεις. Αγόρθηκε με αυτά τα selfie. Μα ξέρω εγώ. Και 3D κάμερα, δεν βγαίνει. Α, αφήνονται. Καλύτερα ένα βίντεο γιατί θέλει ώρα. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη στο 95,2 Athens DJ.